Ένα από του σημαντικότερου κλάδου των επιστημών υγεία είναι αυτό των οπτομετρών. Τώρα, τι είναι οι οπτομέτρε για τον κόσμο που δεν ξέρει. οι οπτο, οπτομέτρε ή οπτική είναι ο παλιός, η παλιά είναι του οπτικού. Που νομίζ, η παλια νομίζει ότι απλώ κοσμο γυαλάκια ή πάω σε ένα οπτικό κατάστημα και πουλάω γυαλάκια ή δίνω κανένα φακό επαφή. Τώρα ο, σύγχρονος σύγχρονο έχει κάνει. Έχει ένα πολλαπλό ρόλο, είναι ένα πολυδιάστατο ρόλο. Μπορεί να πάει από έρευνα, να μπει στη βιομηχανία, φυσικά να μπορεί να γίνει μια διευθυντή σε ένα οπτικό κατάστημα, να πάει σε μεγάλε κλινικέ, να μπει σε μεγάλε και σοβαρέ τεχνολογίε, δηλαδή να μπορεί να χειρίζεται ένα λέιζερ. Ωστόσο, ο κλάδο είναι αντιμέτωπο με τραγικέ ελλείψει σε στελεχειακό δυναμικό. Αφού το ένα και μοναδικό πρόγραμμα που είναι σε ισχύ είναι κυριολεκτικά κρυμμένο στο τμήμα βιοιατρικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο αποτελεί εσωτερική κατεύθυνση και δεν φαίνεται απευθεία στο μηχανογραφικό. Έχει περιθώρια αυτή η σχολή να εκπαιδεύσει 40 με 50 άτομα το χρόνο και εκπαιδεύει μόνο 8. Αυτό σημαίνει ότι με το ρυθμό που πάμε σε λίγο θα είναι σαν του αναισθησιολόγου. Θα ψάχνουμε από το μέτρο και δεν θα βρίσκουμε. Σωστά. ναι, ναι. Αυτό ακριβώ θα συμβεί. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται βεβαίως και για τον κλάδο της οφθαλμολογίας, έτσι δεν είναι, Εγκριβώς. αλλά και για την υγεία, την όραση του πληθυσμού. Εμάς πρακτικά μας κόβει τα χέρια όταν θέλουμε να κάνουμε ψηλή οφθαλμολογία, που θέλουμε πολλή τεχνολογία από πίσω, που θέλουμε πολλή διάγνωση από πίσω, που θέλουμε πολλή έρευνα από πίσω, είναι το δεξί μα χέρι. Μπορούν να, να δημοσιεύσουν, μπορούν να ερευνήσουν, μπορούν να χειριστούν πάρα πολύ. Εμείς έχουμε τεχνολογία που κοστίσει εκατομμύρια ευρώ, έτσι mm -hmm. δεν είναι τεχνολογία, είναι τεχνολογία εχμής. Τεχνολογία που έχουμε πάρει από την πολεμική βιομηχανία, eye trackers, laser, όλα αυτά τα πράγματα τα χειρίζονται πια οι οπτομέτρες οπτικοί. Επομένως τους δίνεται μια πολυδιάστατη μελλοντική καριέρα την οποία την αγνοούν. Είναι κρίμα παιδιά που αγαπάνε τα κομπιούτερ, που αγαπάνε τη νέα τεχνολογία, που αγαπάνε την καινοτομία, να μην μπαίνουν σε αυτόν τον κλάδο. Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματο αποτελεί εγγύηση για μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη καριέρα στον κλάδο των επιστημών υγεία. Δεν νοείται οφθαμολογία σοβαρή χωρί οπτικού οπτομέτρε. Δεν νοείται τα παιδιά αυτά να κάνουν άλλα πράγματα. Ακούω κάτι, ξέρω, Άλλε άλλες ειδικότητε που βλέπω με δυσκολία βρίσκουν δουλειά, με δυσκολία η αγορά εργασία του απορροφά και να έχουμε τελείω ανοιχτού δρόμου και να μην του εκμεταλλεύεται κανεί. Σημαίνει λίγο... ότι θα έχει και καλέ απολαυέ. Οι, οι απολαυέ αυτή τη στιγμή είναι περίπου εφάμιση του γιατρού. Ένα νέο οπτομέτρη που κάνει μόνο τέσσερα χρόνια σπουδέ παίρνει τα ίδια χρήματα όπω παίρνει ένα ειδικευόμενο γιατρό. Και Ουσιαστικά με πολλέ προπτικέ ανάπτυξη και ανέλυξη. Mm -hmm. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό. Φυσικά. Και έχει βεβαίω και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή, στιγμή, φέρτε μου 10 από το μέτρο, σα βρω και σου 10 δουλειά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.